Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πολύ καλά. Σήμερα ήρθα εδώ πέρα με ένα βίντεο το οποίο περιμένετε πάρα πολύ καιρό. Και όταν λέω πάρα πολύ καιρό, μαντέψτε τι είναι. Μου έχετε στείλει άπειρα μηνύματα για να σας κάνω αυτό το βίντεο και μου λέγατε πόσο πολύ θέλετε να το δείτε και σας έλεγα το Φεβρουάριο θα σας έρθει και θα το δείτε. Και σας έσκασα πια και αυτό το βίντεο εννοείται είναι τα Matte Ink της Maybelline. Επειδή έχω πάρα πολλές αποχρώσεις, μπορώ να σας τις δείξω όλες μία-μία και να σας πω και τις χρήσεις τους. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Όπως τα βλέπετε κιόλας, δεν είμαι βαμμένη σήμερα, ούτε θα βαφτώ σήμερα. Είπα να έρθω έτσι λίγο πιο φυσική, πιο natural, να τα πούμε λίγο μεταξύ μας, εμείς οι δύο, εμείς οι τρεις, εμείς οι τέσσερις, δεν ξέρω πόσοι είμαστε, εμείς που βλέπουμε. Έχω που λέτε στη συλλογή μου όλες σχεδόν τις αποχρώσεις των Matte Ink και πάμε να ξεκινήσουμε με μία-μία απόχρωση, τις οποίες βέβαια δεν θα φορώ στα χείλη μου, θα τις κάνω εδώ πέρα, στο χέρι μου. Check και πάμε ξεκινώντας με την απόχρωση 50, είναι αυτή εδώ η ροζομπέζ απόχρωση. Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι τα matte ink μπορείτε να τα βάλετε και για βάση σκιάς και για σκιά γενικά. Και ξεκινάω με την πρώτη απόχρωση, η οποία είναι αυτή εδώ όπως βλέπετε. Λοιπόν, αυτή εδώ, θα σας πω τώρα τις τρεις αγαπημένες μου, η 55, ίσως από τα πιο ωραία μπέζ που υπάρχουν. Συνεχίζω με την 60. Δείτε εδώ χρωματάκι, επίσης το λατρεύω. Συνεχίζω με την απόχρωση 65 που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτές οι τέσσερις οι αγαπημένες μου αποχρώσεις ever. Δείτε εδώ. Δεν υπάρχουνε. Αν δεν έχετε κάποιο matte ink στη συλλογή σας, είμαι εδώ για να σας πω ότι πρέπει να πάρετε ένα matte ink στη συλλογή σας. Ένα, σας προκαλώ να πάρετε ένα, δεν χρειάζεται να πάρετε περισσότερα. Και πραγματικά θα μου πείτε πρότεινέ μου ποιες αποχρώσεις να πάρω. Και μετά δεν θα χρειαστεί να σας προτείνω γιατί θα σας έχω κάνει ολόκληρο βίντεο που θα σας λέω ποιες αποχρώσεις να πάρετε. Συνεχίζω με κάτι πιο ροζ. Αυτή είναι η απόχρωση 10. Είναι ένα αρκετά ροζ. Το βλέπουμε εδώ. Συνεχίζουμε με την απόχρωση της πιο κοκκινοποίη, την 130. Όλες μα όλες παιδιά αυτές μπορείτε να τις βάλετε για σκιές. Εννοείται αυτό. Αυτή τη βάλω εδώ μου ταιριάζει πιο ωραία. Τη βλέπετε, αυτή είναι λίγο πιο κόκκινο, μπορντό, κάτι. Συνεχίζουμε με την 80. Είναι μια έτσι αρκετά φουξο, μπορντό, κόκκινη απόχρωση. Καταρχάς να μιλήσουμε και λίγο για τα πινελάκια, τα οποία είναι έτσι τριγωνικά και βολεύουν πάρα πολύ στο να αληφθεί τέλεια μα τέλεια το προϊόν. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ εδώ πέρα. Δείτε πόσο διαφορετικό είναι. Είναι πολύ σκούρο αυτό σε σχέση με αυτό. Έχουμε πάει σε κάτι πιο μπορντό τώρα. Συνεχίζουμε με την απόχρωση. Α! Το ξεκόλλησα. Ξεκόλλησα το αυτοκολλητάκι, παιδιά. Lover. Love's in the air. Έρχεται γι' αυτό. 14 Φλεβάρι και τέτοια. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η απόχρωση. Την τοποθετούμε εδώ. Τώρα από εδώ και πέρα δεν τρελαίνομαι με κάποια πάρα πολύ. Σας είπα, αυτές οι τέσσερις ήταν οι αγαπημένες μου, αυτές εδώ, έτσι εδώ, η τετράδα αυτή, η τετράδα φωτιά. Τις αγαπώ, τις λατρεύω, είναι οι αγαπημένες μου, δεν πρόκειται να τις αλλάξω ποτέ, τις παίρνω και τις ξαναπαίρνω. Δεν τις συγκρίνω με κανένα άλλο κραγιόν για μένα. Oh my gosh, πάμε σε κάτι πιο φουξένιο. Το συγκεκριμένο είναι το 120, όσο πάμε ξανοίγουμε λίγο. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε, φούξο μπορντό. Λοιπόν, αυτή εδώ η απόχρωση που θα σας δείξω, που είναι ένα τέλειο φούξ, το φούξ στο μπαρμπέο το λέω αυτό, της Barbie, είναι η απόχρωση 30, είναι αυτό εδώ, το βλέπετε πόσο φούξ είναι τέλειο. Δεν βολεύει και πολύ αυτό με την κάμερα και το χέρι τελικά.
συνδυαστικά με αυτό που επίσης είναι ένα από τα ωραιότερα κόκκινα για μένα, γιατί είναι πορτοκαλοκόκκινο και μου ταιριάζει και πολύ. Με τριόφρονο όπως πάντα. Είναι το νούμερο 25 αυτό. Θα σας το βάλω έτσι λίγο εδώ δίπλα να το δείτε. Και θα σας πω μετά τι κάνω εγώ με αυτά τα δύο χρώματα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Εδώ το φωσφοριζό κόκκινο. Λοιπόν, εγώ κάνω μίξη αυτό το φούξ με αυτό το κόκκινο και βγαίνει ένα, παιδιά, χρώμα το οποίο όλοι απορούνε τι έχω κάνει, τι κραγιόν είναι αυτό. Είναι η απόχρωση 25 μαζί με την 30. Αυτά τα δύο, αν τα συνδυάσεις μαζί, βασικά θα τα συνδυάσω τώρα να σας τα δείξω. Λοιπόν, θα το κάνω εδώ πάνω. Θα βάλω λίγο φούξ. Εδώ. Α, έμπλεξα τα κραγιόν μου. Θα τα ξεβάψω τώρα, μου φαίνεται. Λοιπόν, μαζί με αυτό το κοκκινοπό και δείτε χρώμα που βγαίνει. Ένα, δεν ξέρω, φουξοκόκκινο. Τέλειο είναι. Και εννοείται όλα είναι μάτι έτσι τα κραγιόν. Δεν ξέρω για όσους δεν τα έχετε αν το ξέρετε, αλλά σας το λέω εγώ. Συνεχίζω με το κόκκινο κόκκινο, το οποίο είναι το 118, το Dancer λοιπόν, που είναι το κόκκινο κόκκινο. Παιδιά, δεν μπορώ να γυρίσω το χέρι μου, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κάπως θα το βρω, πρέπει να το βρω. Λοιπόν, θα το κάνω έτσι. Είναι αυτό εδώ το κόκκινο, το οποίο, παιδιά, έχει ένα κόλπο βέβαια, λόγω της σύστασης που έχει. Όταν το βάζουμε στα χείλια, επειδή κολλάνε, δεν πρέπει να τα ενώσουμε. Μόνο αυτό πρέπει να θυμόμαστε. Θα συνεχίσω με αυτήν εδώ την απόχρωση. Μοιάζει πάρα πολύ με την προηγούμενη. Λοιπόν, η μία είναι όμως η 118 και η άλλη είναι η 320. Είναι διαφορετικά κόκκινα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε καθαρά στην κάμερα. Λοιπόν, αυτή η 320, παιδιά, δεν την έχω χρησιμοποιήσει ακόμα. Τώρα μου τη στείλανε. Είναι κάτι ενδιάμεσο από αυτό και αυτό στην ουσία. Είναι αυτή η απόχρωση, για να καταλάβετε. Συνεχίζω με την 115. Γενικά εγώ αυτές τις σκούρες αποχρώσεις δεν τις πολύ φορώ, να είμαι ειλικρινής. Αλλά γιατί όχι, μπορεί κάποιος να τις φοράει. Κάποτε τις φορούσε, η αλήθεια είναι, όταν ήμουν στην εφηβεία. Είναι αυτή εδώ η σκούρα η απόχρωση. Συνεχίζω με μια έτσι βατομού, όχι δαμασκινή θα την πω αυτή, να. Μόνη μου βαφτίζω εδώ πέρα. Είναι η 112. Δεν σας λέω και τα ονόματα, να μην σας μπερδεύω. Wow, αυτή είναι αρκετά σκούρη. Αλλά το καλό είναι με αυτά τα κραγιόν ότι... Αρκετά σκούρη λέω τόση ώρα, έτσι. Να, πάλι τις ίδιες βλακίες κάνω. Αρκετά σκούρο είναι το κραγιόν, γιατί είναι κραγιόν, δεν είναι σκιά, έτσι όπως τα λέω εγώ. Το καλό είναι με το κραγιόν αυτό ότι δεν θα κάνει κενό στη μέση, γιατί δεν φεύγει. Οπότε, τι σκούρο... Επίσης, φυλάζει, δεν φεύγει, δεν παθαίνει τίποτα, δεν λερώνεις κανέναν, μια χαρά. Λοιπόν, συνεχίζω με το 45 που μοιάζει πάρα πολύ. Είναι σχεδόν αδερφάκια αυτά τα δύο. Δείτε τα. Αυτό είναι το 45, αυτό είναι το 112. Α, είναι λίγο πιο μαύρο, θα το έλεγα. Είναι αυτό εδώ. Εντάξει, το χέρι μου έχει γίνει τρικολόρα και δεν ξέρω πώς θα τα βγάλω αυτά πάνω από τα χέρια μου. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι τι γαλάκτωμα παίρνεις, τι ό,τι παίρνεις, δεν φεύγουν. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Καλό πρόβλημα. Συνεχίζω με το νούμερο 40. Νομίζω αυτό παίζει να. Ναι, είναι κλειστό, παιδιά. Δεν το έχω βάλει ποτέ μου. Δείτε τι ωραίο που έχει βγει αυτό το χρώμα. Δηλαδή, εγώ είμαι εκστασιασμένη με αυτή την ανακάλυψή μου. Λοιπόν, βάζουμε και το νούμερο 40. Α, είναι το μοβ της μάγισσας. Το ωραίο το μοβ. Είναι τούτο, δόθε. Εντάξει. Τουλάχιστον έχει. Αν έχεις όλα τα matte ink, έχεις ένα εύρος σκιών, ρε παιδί μου. Μπορείς να πεις ότι έχω όλα τα χρώματα της σκιές. Oh yes, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι επίσης έτσι μπαρμπέ, αλλά αυτό της μπάρμπης της μαύρης, της ωραίας της. Wow. Είναι το νούμερο 35 αυτό. I like this. Παιδιά, όταν το βάζω αυτό τρελαίνομαι, δεν ξέρω. Παθαίνω ένα κοκομπλόκο. Εν τω μεταξύ, εδώ πέρα κάνω ακροβατικά για να σας τα δείξω. Να τα εκτιμάτε αυτά. Και συνεχίζω με δύο αποχρώσεις που μοιάζουν πολύ. Πάμε με την 100 πρώτα. Αυτό λίγο αδιάφορο, λίγο πολύ γκρι μου κάνει. Λίγο περίεργο, δεν ξέρω, δεν μου αρέσει πολύ. Και συνεχίζουμε με την 95, που είναι λίγο πιο σκούρα. Πρέπει να τη βάλω πιο πριν, τέλος πάντων. Και αυτή έτσι γκριζάρι, μοβογκριζαρο, δεν ξέρω. Αυτή είναι, τέλος πάντων, ποντικίζει. Ούτε αυτές τις έχω βάλει ποτέ, νομίζω. Θα σας δείξω και τα Coffee Edition, τα οποία δεν υπερλάτρεψα, όχι σαν ποιότητα, σαν χρώματα, δεν μου άρεσαν, δεν ξέρω, δεν μου ταιριάζουν εμένα, θα σας τα δείξω. Έχω και κάτι άλλα συλλεκτικά της Puma, θα σας τα δείξω μόνο εξωτερικά, γιατί δεν υπάρχουν πλέον, δεν μπορείτε να τα βρείτε. Της Puma είναι αυτά εδώ. Για μένα αυτή εδώ η απόχρωση, αυτή είναι, που είναι η 11.
Είναι η καλύτερη απόχρωση που έχουν βγάλει σε Matte Ink, πραγματικά. Την αγαπώ πάρα πολύ, ειδικά για χειμώνα. Αλλά τα χαιρετώ, γιατί δεν μπορώ να σας τα δείξω, δεν μπορείτε να τα βρείτε κάπου. Απλά σας τα δείχνω έτσι να ξέρετε ότι υπάρχουν. Υπήρξανε κάποτε. Α, και είναι και αυτή μέσα στα Puma, ex Maybelline. Που και αυτή είναι πάρα πολύ ωραία απόχρωση, τη φοράω συνήθως σε γάμους. Επίσης μια ακόμα που δεν θα σας δείξω είναι η νούμερο 70, δεν έχει έρθει ακόμη στην Ελλάδα, την είχα πάρει από τη Νέα Υόρκη. Είναι αυτή εδώ η καφετιά που βλέπετε, δεν θα τη βρείτε επίσης στην Ελλάδα, οπότε δεν σας τη δείχνω, σας τη δείχνω μόνο εξωτερικά. Και συνεχίζω με τα Coffee Edition της Maybelline. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι μυρίζουν καφέ και ότι είναι εκπληκτικά. Δεν μου αρέσουν μόνο οι υποχρώσεις τους εμένα, σαν καλή είναι έτσι. Παρ' όλα αυτά είναι ίδια απόδοση και ίδια σύσταση. Θα ξεκινήσω με το πιο ανοιχτό χρώμο και θεωρώ και πιο φορέσιμο από όλα, είναι το 225. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Είναι το πιο φορέσιμο από όλα. Γενικά είναι το μόνο, ας πούμε, που μπορώ να πω ότι το φοράω. Συνεχίζουμε με το 265, πολύ πορτοκαλί. Αυτά θα είναι ωραία για σκιές σίγουρα. Και μυρίζουν και καφέ. Είναι αυτό εδώ, έτσι πορτοκαλίζουν κάπως. Συνεχίζουμε με το 270, το οποίο είναι αυτό το μπορντό κλειστό όπως βλέπετε. Το μπορντό μουσταρδό κόκκινο καφέ. Α, ωραίο είναι αυτό ρε εσείς. Δεν το είχα ανοίξει μέχρι τώρα, αλλά είναι ωραίο. Είναι αυτό εδώ. Και τέλος, το σκούρο τελείως, επίσης δεν το έχω ανοίξει. Είναι η απόχρωση 275. Εννοείται όλα αυτά τα βρίσκεται, να ξέρετε, στο site της Maybelline ή στα Attica. Και είναι η σκούρα απόχρωση, η οποία μυρίζει κιόλας σαν σοκολάτα. Πιο έντονο από όλα νομίζω μυρίζει. Α, έτσι έπρεπε να το κάνω ρε παιδιά, από πάνω. Πώς έκανα τώρα αυτό και να φαίνεται έτσι. Πω πω, τραγική είμαι παιδιά. Τώρα έτσι όπως την έχω, έτσι όπως τα έχω κάνει δεν φαίνονται καν. Αυτή ήταν η συλλογή μου από τα Matte Ink της Maybelline που βλέπετε εδώ πέρα. Ό,τι άλλη απορία έχετε, θέλετε να με ρωτήσετε, εννοείται μου στέλνετε. Μπορείτε να κάνετε μίξη όποια απόχρωση θέλετε, να τα μπλέξετε, να τα κάνετε να βγούνε έτσι πιο όπως θέλετε εσείς χρώματα. Εννοείται, μπορείτε να τα βάλετε στα μάτια σας σκιές, μπορείτε να τα βάλετε σαν eyeliner, μπορείτε να κάνετε ό,τι τρέλες θέλετε. Επίσης είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραία όλα τα Ink Crayon της Maybelline. Θα μπορούσατε να τα πάρετε να τα βάζετε για περίγραμμα. Εμένα το αγαπημένο μου εννοείται είναι το beige αυτό εδώ πέρα. Είναι η απόχρωση 10 Trust, την έχω χρησιμοποιήσει και σε βίντεό μου. Σας δείχνω λίγο και πως είναι η μητούλα, είναι έτσι. Και είπαμε είναι το 10 Trust. Παιδιά, τα χείλια βγαίνουν ενυδατωμένα, όμορφα, κρατάει αρκετά, όχι σαν τα Matte Ink, δηλαδή καλό είναι αν θέλετε από πάνω να περάσετε ένα Matte Ink, αλλά συνεχίζουν και είναι εκπληκτικά και αυτά. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, εάν σας άρεσε πατήστε ένα like από κάτω, εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου και τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο, ό,τι απορίες έχετε μου γράφετε κάτω στα σχόλια, μπορείτε να με βρείτε και στο Instagram και φιλάκια πολλά!